Ο δρόμος ο οποίος αυτή τη στιγμή έχετε πάρει είναι ολισθηρός. Νομίζαμε εμείς ότι οι πανηγυρισμοί του κύριου Γεωργιάδη για τους 100 νεκρούς ήταν ο πάτος του βαρελιού. Δεν ήταν ο πάτος του βαρελιού. Σήμερα ακούσαμε τον τεκμηριωμένο κύριο Γεραπετρίτη να μας λέει ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας αυξάνουν τους θανάτους. Επειδή η θνησιμότητα στις μονάδες είναι, λέει, μεγάλη. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας σώζουν ζωές. Και θα σας έλεγα με το χέρι στην καρδιά ότι θα πρέπει να τον μαζέψετε μέχρι το απόγευμα. Η ευθύνη κατά το Σύνταγμα είναι συλλογική, δεν το έχετε εξτομίσει εσείς. Αυτό το ασυνάρτητο επιχείρημα, αυτή την άθλια υπεκφυγή, αλλά θα πρέπει να μαζευτεί. Εμείς δεν κάνουμε αντιπολίτευση την Βορυχίας. Με οδύνη διαπιστώνουμε ότι το σύστημα υγείας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Και εκεί σας κάνουμε την κριτική. Αλλά αναρωτηθείτε και εσείς. Εάν τέτοιες τοποθετήσεις γεμίζουν τα ντεπόζιτα όσων κομίζουν στη δημόσια συζήτηση αλλοπρόσαλλες προσεγγίσεις για το θέμα της πανδημίας. Δεν έχει τέλος αυτός ο δρόμος, προσέξτε. Το τελευταίο που έγινε ήταν να στρώσετε το έδαφος σε ακροδεξιούς να διεκδικήσουν την παραπομπή του Τσίπρα, του Κουτσούμπα και του Βαρουφάκη. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη θέση σας. Πόσο πιο πέρα θα πάει αυτή η ιστορία? Κύριε Υπουργέ, τελειώνοντας, οι στιγμές των μεγάλων κρίσεων είναι στιγμές της μεγάλης δημόσιας παρέμβασης. Και σε αντίθεση με όσα πολλοί από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν πει, αυτές οι στιγμές είναι οι στιγμές που δικαιώνεται η αντίληψη που λέει ότι ειδικά στις μεγάλες υποδομές ο ρόλος του δημοσίου είναι αναντικατάστατος. Είτε πρόκειται για το σύστημα υγείας, όπου οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών θεραπευτηρίων την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια και λένε «δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς», ή ακόμα το πιο χυδαίο, ότι οι οικονομικές απολαβές δεν είναι συμφέρουσες για να διαθέσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας, και βεβαίως στα ζητήματα των μεταφορών, ειδικά σε μια χώρα που έχει νησιωτικότητα όπως η Ελλάδα, η οποία δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει τα νησιά της χωρίς πτήσεις, αλλά δεν έχει και καμία υποχρέωση να προστατεύει ιδιοκτησίες. Θα προστατεύσει το πτητικό έργο, βεβαίως, αλλά εδώ βλέπουμε ξανά και ξανά η Aegean να λέει ότι δεν χρειάζεται κρατική βοήθεια και ξανά να την αποζητά και να τη διεκδικεί. Και σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, το τι θα πάρει το δημόσιο πίσω είναι σχετικό και θολό. Και θα περιμένουμε να δούμε λεπτομέρειες. Επιφυλασσόμεθα μέχρι την ολομέλεια να τοποθετηθούμε και αναλυτικά.